Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί φίλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σήμερα στην έκθεση πολιτικής γελιογραφίας που μας έχουν κάνει την τιμή εδώ οι εκλεκτοί σκητσογράφοι, γελιογράφοι εφημερίδων Πανελλήνιας Εμβέλειας να μας παρουσιάζουν στο νησί μας. Σας καλωσορίζουμε. Τους ευχαριστούμε πολύ που μας έκαναν την τιμή να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση εδώ. Να τους ζητήσουμε συγγνώμη για τη μικρή ταλαιπωρία που είχαν το πρωί μέχρι να στηθεί αυτή η έκθεση, αλλά με καλή διάθεση το ξεπεράσαμε και όλα καλά. Να σας αναφέρω ότι η έκθεση αυτή έχει σαν τίτλο «Χάρτινη κρίση» και όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, σε μια εποχή που ξαφνικά όλοι ερμηνεύουν την κρίση, είναι και επίκαιρο, στη ζωή μας από ανάγκη, οι γελιογράφοι στέκονται χρόνια κριτικά απέναντι στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει, αποτυπώνοντάς τη στο χαρτί από επιλογή τους. Σίγουρα συνηθίζεται να λέγεται ότι μια φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις, ένα σκίτσο όμως είναι τα πάντα. Οι καλλιτέχνες αυτοί, γιατί περί καλλιτεχνών πρόκειται και βεβαίως πολιτικών προσώπων, γιατί για να μπορέσεις να κάνεις πολιτική γελιογραφία πρέπει να είσαι και πολιτικός εισαγωγικά, δηλαδή πρέπει να μπορείς να ερμηνεύεις και να αποτυπώνεις στο χαρτί όχι μόνο, αν θέλετε, αυτό το οποίο βλέπεις, αλλά και αυτό το οποίο κάποιοι δεν βλέπουν και ενδεχομένως οι γελιογράφοι που δεν είναι γελιογράφοι, γιατί και αυτό είναι παρεξηγημένο, είναι πολιτικοί. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολιτικοί, απλώς έχουν την ικανότητα να αποτυπώνουν στο χαρτί τις σκέψεις τους, να αποτυπώνουν στο χαρτί την κριτική τους και βεβαίως να αποτυπώνουν στο χαρτί ένα ολόκληρο σκεπτικό που, αν θέλετε, αυτοί έχουν συλλάβει. Και βεβαίως όποιος κάνει έτσι το γύρο της έκθεσης θα παρατηρήσει πόσο, αν θέλετε, εύστοχα αποτυπώνουν και τη σημερινή πραγματικότητα, αλλά είδα ότι υπάρχει και μία ερμηνεία του μέλλοντος και αυτό με τρομάζει πάρα πολύ, κυρίως αυτό που είδα για το μέλλον. Βεβαίως αυτό δείχνει και την αξία των καλλιτεχνών. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να τους καλωσορίσω στην έδρα της περιφέρειας της Ήρω και βεβαίως να καλέσω τους συμπολίτες μας να επισκεφτούν την έκθεση και να απολαύσουν αυτό το τόσο ωραίο, θα έλεγα δημιουργικό έργο, αλλά κυρίως θα έλεγα ότι περισσότερο έργο που μπορεί να μας προβληματίσει όλους. Και εμάς οι οποίοι αυτή την περίοδο ασκούμε, έχουμε την ευθύνη της διαχείρισης και των πραγμάτων στα νησιά, αλλά και γενικότερα πιστεύω ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός ο οποίος διαφαίνεται και μέσα από την πολιτική γεωγραφία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Πριν καλέσω κάποιον από τους προσκεκλημένους να μας πούν κάποια λόγια για την δουλειά τους, είναι παράληψή μου και πρέπει να αναφέρω ότι συμμετέχουν οι εξής καλλιτέχνες: ο κύριος Γεωργοπάλης Δημήτριος από την εφημερίδα Real News, ο κύριος Ιωάννου Γιάννης από την εφημερίδα Έθνος, ο κύριος Κουντούρης Μιχάλης από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο κύριος Μακρύς Ηλίας από την Καθημερινή, ο κύριος Μαραγκός Πάνος από το Έθνος, η κυρία Ξένου Έφη από το Βήμα και η κυρία Τσαμπούρα Μαρία από το Πρώτο Θέμα. Και να καλέσουμε να μας μιλήσει ο κύριος Ιωάννου Γιάννης, όπως είναι και ο πιο παλιός από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι. Σαν πιο παλιός από μέρους των συναδέλφων, λοιπόν, παίρνω το θάρρος να αναπληρώσω τον πρόεδρό μας, τον γελιογράφο, ο οποίος συμμετέχει μεν σε αυτή την έκθεση, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει, όπως δεν μπόρεσε να έρθει και ο συναδελφός μας Κουντούρης. Εμείς που μπορέσαμε, είμαστε πολύ ευτυχείς που είμαστε εδώ και δεχόμαστε τη φιλοξενία του Δήμου και συγχρόνως όλη αυτή την παρουσίαση που έκανε του μέρους αυτού της δουλειάς μας με την βοήθεια του πολιτιστικού του Δήμου και του κυρίου Κεράνη, ο οποίος την επιμελήθηκε προσωπικά. Για μας είναι μια πραγματικά ευκαιρία να βρεθούμε έξω από τη δουλειά μας που είναι στην Αθήνα, να βρεθούμε σε ένα μέρος σαν τη Σύρο που είναι εξαιρετικό και που έχει μια παράδοση σε πολιτιστικά πράγματα.
και σε μια εποχή όπου τα πολιτιστικά βέβαια έχουν μπει λίγο στην άκρη λόγω της δυσκολίας που υπάρχει, την οποία δυσκολία εμείς την αποτυπώνουμε όσο μπορούμε βέβαια στη δουλειά μας, γιατί κριτική κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας, όσο και πολυτελής να φαίνεται σαν δουλειά αυτή την εποχή. Αλλά αυτό κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να δώσουμε τις λύσεις όπως μας πιέζουν, όπως πιεζόμαστε σαν πολίτες από παντού να δώσουμε λύσεις και να είμαστε παραγωγικοί. Είμαστε ένας τομέας μη παραγωγικός και σαν τέτοιο θέλουμε να μας δεχτείτε. Δεν σας ζητάμε να είστε υπηκείς μαζί μας, εμείς δεν είμαστε με κανέναν υπηκείς. Και αυτό το κάνουμε συνειδητά και γι' αυτό δείτε τα κι εσείς με ανοιχτό μάτι, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.